Νομίζω το καλύτερο που μου συνέβη και στη δεύτερη κατηγορία ήταν ότι ξανάρχισα να αγαπώ το άθλημα. Ναι. Γιατί την προηγούμενη χρονιά κάπου το είχα χάσει αυτό. Γι' αυτό και δεν είχα όρεξη να δουλέψω στο γήπεδο. Οπότε παίζοντας ξανά και νιώθοντας έτσι ευτυχισμένος μέσα στο γήπεδο, να σου το πω απλά, αποφάσισα ότι ήθελα κάτι παραπάνω. Γιατί παίζεις μπάσκετ και όχι οποιοδήποτε άλλο άθλημα? Η αλήθεια, η Ρόδοτε ξεκίνησα όπως όλοι πιστεύω στην Κύπρο από το ποδόσφαιρο. Κατάλαβα ότι δεν μου άρεσε. Μετά η επόμενη επιλογή ήταν το μπάσκετ λόγω ύψους. Δοκίμασα... Πόσο ψηλός ήσουν στα 11 σου, ας πούμε? Περίπου, έτσι. Είσαι ψηλός προφανώς για να ξεκινήσουν το άθλημα. Ένα 70. Ήμουν αρκετά ψηλός για τότε. Μετά σταμάτησα να ψηλώνω. Έμεινες εδώ που είσαι. Δηλαδή. Το ότι μεγάλωσες σε μια περιοχή όπως ο Άγιος Δημήτριος που είναι μπασκετική περιοχή, όθησες στον μπάσκετ, ότι είσαι στο γήπεδο εκεί δίπλα? Η αλήθεια είναι ότι βοηθούσε αρκετά το ότι το γήπεδο ήταν δίπλα σχεδόν από το σπίτι μου. Mm-hmm. Δηλαδή πήγαινα με τα πόδια προπόνηση. Ναι. Μπορούσα να πάω όσες ώρες θέλω στο γήπεδο, χωρίς να με περιμένει κάποιος σπίτι, να με, τέλος πάντων, να χρειάζεται κάποιο και να με πάει στην προπόνηση. Πες μου λίγο για τις πρώτες σου στιγμές στο άθλημα. Πότε θυμάσαι για πρώτη φορά να μπήκες στο γήπεδο, στο κοινοτικό το παλιό, και πώς ήταν η καθημερινότητά σου τότε με το μπάσκετ στη ζωή σου? Νομίζω καθυστέρησα αρκετά για να ξεκινήσω τον μπάσκετ. Δηλαδή, δεν είμαι ο τύπικος νεαρός που ξεκινά από μια ακαδημία. Από τα, νομίζω 14 χρονών ή 13 ξεκίνησα. Η πρώτη μου φορά που θυμούμαι ότι μπήκα στο γήπεδο του Αγίου Δημητρίου, είχαμε προπόνηση με το παιδικό και ήταν προπονητής ο Μάριος Αργυρού. Ήταν και εμένα προπονητής ο Μάριος Αργυρού στο παιδικό. Πες μου λίγο για τον Μάριο, για να δω αν συνάδουν και οι μνήμες μας. Πώς ήταν προπονητής ο Μάριος? Συναντώ στον Μάριο αρκετά, θυμούμαι μάλλον που τον Μάριο, αρκετά στοιχεία που βλέπω σε εμένα. Αγάπη για το άθλημα. Θέληση να μεταδώσει τη γνώση του για το άθλημα. Και ενδιαφέρον για το κάθε παιδί ξεχωριστά. Δηλαδή, ναι, θυμούμαι ότι κάθε παίχτης του ήταν σαν παιδί του. Ο Μάριος, μάλιστα, όταν είχε αναλάβει την ομάδα μπάσκετ της ΕΝΑΒ, την ανδρική ομάδα, ανάμεσα στα πολλά που είχε κάνει τότε ήταν να τυπώσει αυτοκόλλητα με μπλε γάντους, να κολλήσει στο παρκέ, αν το θυμάσαι. Ήμουν παίχτης τότε. Ήσουν στην ΕΝΑΒ, στην ανδρική, ναι. Μπράβο. Και μας είχε... Ψυχολογικά βοήθησε το ότι κολλήσει αυτοκόλλητα με μπλε γάντους πάνω στο παρκέ? Για εκείνη την εποχή, κάτι άλλο που με έκανε παραπάνω εντύπωση είναι ότι παράγγειλε παπούτσια να έχουμε όλοι τα ίδια μπλε με άσπρο. Ναι. Ο καθένας με το νούμερο του πάνω, για να έχει όλη η ομάδα τα ίδια παπούτσια. Δηλαδή, ναι, έδειχνε τέλος πάντων ένα σημάδι ότι ξεχωρίζει. Και τα επόμενα χρόνια, μέχρι νομίζω που πήγες Ελλάδα για σπουδές, ήσουν στην Ελλάδα, έτσι? Ναι, ναι. Εκεί ξεκίνησα, εκεί έμεινα όσα χρόνια ήμουν στην Κύπρο πριν από Ελλάδα. Ρεκόρ 49 πόντι ή είχες πετύχει παραπάνω πόντους σε κάποιο αγώνα, θυμάσαι? Νομίζω εν τούτα που είπες. Σε αγώνα με κάπου κοντά, ναι. Το τελευταίο μου παιχνίδι, μάλιστα, πριν να φύγω για Ελλάδα. Ναι, τελευταίο παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. 49 πόντους με τον Κεραυνό, 15 τρίποντα ευκέβαζα. Πρόσφατο είχα έτσι το δει. Πώς ήταν έτσι, κλείνοντας το πρώτο κεφάλαιο με τα αρχές σου, τι θυμάσαι παραπάνω πιο έντονα? Μικρό στον Άγιο Δημήτριο, στην μπασκετική την περιοχή του Άγιο Δημητρίου. Να σε ρωτήσω σε λίγο για την άλλη την μπασκετική περιοχή τη Λευκοσία, το Καϊμακλή. Τι θυμάσαι παραπάνω που τον Άγιο Δημήτριο, τσίντα χρόνια που ήσουν παίχτη νεαρό? Νομίζω θυμούμε την παρέα. Δηλαδή, πηγαίναμε στο γήπεδο για προπόνηση, αλλά ήμασταν μια παρέα φίλων, οι οποίοι συνεχίζω ακόμα να είμαι φίλος με τα παιδιά. Τα ονόματα έτσι που βέβαια που μπορεί να είναι λίγο χαμένα ταλέντα, διότι θυμούμαι πάρα πολλά καλή φορά. Μπορεί ακόμα να παίζουν. Ναι. Ο Γιώργος ο Φραγκέσκου, ο Χάτιο Ελχάτς που είναι προπονητής, ακολούθησε την προπονητική πορεία.
ο Κυριάκος ο Σταυρίνου, ο Δημήτρης ο Ιωάννου. Ο Big Show. Ναι. Συνεχίζει στο ερασιτεχνικό. Στην καλύτερη ομάδα του ερασιτεχνικού, μια σχεδιά μου μπάσα, πότε να έρθεις να παίξεις στην Blue Cards. Αν δεν κάτσει η Ομόνια, έρχεσαι... Έχω ακόμα χρόνια. Λοιπόν, πες μου λίγο, πήγες Ελλάδα, σπουδές στη Θεσσαλονίκη, σωστά. Σωστά. Φυσική αγωγή, καθηγητής γυμναστικής. Πες μου λίγο, πώς διάλεξες εκείνες τις σπουδές και στη συνέχεια πώς προέκυψε να παίζεις μπάσκετ σε τοπικές ομάδες όπως το ΧΑΝΤ, το Μακεδονικό μετά. Η αλήθεια είναι ότι... Εντάξει, κανένας νομίζω μαθητής δεν ξέρει τι πραγματικά θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει τέλος πάντων, τι δουλειά θέλει να κάνει. Εγώ θεωρήσα ότι επειδή ασχολούμαι με τον αθλητισμό και ότι είναι κάτι που μου αρέσει, ότι να με βοηθήσει τέλος πάντων να σπουδάσω κάτι που είναι κοντά στον αθλητισμό. Ναι. Για τον μπάσκετ στην Ελλάδα πώς προκύψε? Αποφάσισα ότι ήθελα να συνεχίσω να παίζω μπάσκετ, οπότε ψάξα να βρω κάποια ομάδα που θα ήταν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να με βοηθήσει, να με χάνω κάποια μαθήματα που είχα, οπότε να είναι κοντά οι αποστάσεις τέλος πάντων. Οπότε η ΧΑΝΘ ήταν την πρώτη επιλογή που είχα. Ιστορικός ο ΧΑΝΘ, νιώσες στο στην ομάδα ή ήδη μετέδωσαν στους παίχτες την ιστορικότητα του κλαμπ? Μου είχαν πει κάποια πράγματα η αλήθεια, αλλά τότε δεν υπήρχε ούτε το μουσείο που υπάρχει τώρα στο κήπεδο. Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις πάει. Όχι, εντύχω. Αλλά ναι, νιώθαμε το δηλαδή ότι παίζαμε για μια ομάδα που έχει ιστορία πίσω της. Πήγες στην Καλαμαριά νομίζω, μετά πήγες στο Μακεδονικό, τα παραπάνω σου χρόνια στο Μακεδονικό, πόσα, 3 ή 4? 5. Ο Μακεδονικός ομάδα που έπαιξε μέχρι τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου λίγα χρόνια πριν. Εντάξει, όταν πήγες εσύ σου στην Γάμα Εθνική, ανεβήκατε στη δεύτερη, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία. Ναι. Ήταν δύσκολα χρόνια για το Μακεδονικό όταν είχα πάει. Είχαν τέλος πάντων παίζει σε τοπικές κατηγορίες λόγω κάποιων οικονομικών τέλος πάντων. Έκανα μια καινούργια αρχή. Ένας προπονητής που ήταν τότε εκεί, ο Δημήτρης Μπουσβάρος, με είδε από την Καλαμαριά και με επέλεξε τέλος πάντων. Μου κάνα μια πρόταση. Πώς ήταν για τα χρόνια σου στο Μακεδονικό κυρίως, που εγώ θυμούμαι ότι έκανες πάρα πολλά καλές χρόνια. Στο Μακεδονικό μπορώ να σου πω μετά την πρώτη χρονιά μου είχα δώσει ένα δωμάτιο να μείνω στις εγκαταστάσεις του γηπέδου. Οπότε... Υπήρχε ξενώνας ή ήταν κάτι υπόπτω ένα δωμάτιο που σου είπα? Υπήρχαν 10 ξενώνες, okay. Έμεναν άλλοι 9 ποδοσφαιριστές και εγώ. Μάλιστα. Την πρώτη χρονιά. Για να βοηθήσουν τον Κύπριο, ήσουν όμως ξένος βασικά της ομάδας. Για να βοηθήσουν τον ξένο της ομάδας να παίζει έτσι, σωστά. Κάπως έτσι, δηλαδή με βόλευε. Ναι. Και από θέμα προπονήσεων. Να σε κρατήσουν κοντά τους, διότι ήταν το ταλέντο, φαίνεται. Πώς ήταν τα χρόνια σου εκείνα στο Μακεδονικό? Ωραία χρόνια. Μια οικογένεια και εκεί. Δεν ξέρω τώρα. Mm-hmm. Όπου πάω, συναντώ οικογένειες, τι να σου πω, τις δημιουργούμε, δεν ξέρω. Yeah. Αλλά δεν ήταν μόνο, δεν ήμουν ούτε μόνο σαν παίχτης. Δηλαδή ήμουν και προπονητής και γυμναστής, γιατί είχε γυμναστήριο ο Μακεδονικός. Mm-hmm. Δηλαδή. Δεν αποτελούσα απλά μια μονάδα του συλλόγου. Στην Ελλάδα συνολικά είχαμε 8 χρόνια. 8 χρόνια. Πώς ήταν η ζωή σου στην Ελλάδα? Εννοείς σπουδών. Ως φοιτητής, ως εμπειρία. Ήσουν στην Θεσσαλονίκη που... εντάξει, εγώ ήμουν Αθήνα, αλλά η Θεσσαλονίκη έχω πάει. Είναι φανταστική, φαντάζομαι, πολύ για φοιτητές. Πες μου έτσι λίγο πώς έζησες εκεί. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έκανα και εγώ τη φοιτητική μου ζωή. Βέβαια, πήρα το πτυχίο μου στα 4 χρόνια. Ξεκίνησα μετά ένα μεταπτυχιακό με θέμα την προπονητική. Το άφησα μισοτέγιο το. Mm-hmm. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι μια πόλη που θα τη συνιστούσα ανεπιφύλακτα για κάποιον που σκέφτεται να πάει να σπουδάσει κάπου στην Ελλάδα. Yeah. Στην Κύπρο, πώς πήρες την απόφαση να επιστρέψεις? Βαρεθεί με τη ζωή στην Ελλάδα ή νιώσεις ότι πρέπει να γυρίσεις πίσω σπίτι? Γιατί? Διότι είχαμε 8 χρόνια, που είναι αρκετά, σχεδόν μια δεκαετία. Ουσιαστικά θεωρούσα ότι αλλάζει η φάση στη ζωή μου, δηλαδή σιγά σιγά μεγαλώνουμε, έπρεπε να έχω κάποια τέλος πάντων πράγματα στην άκρη, τα οποία στην Ελλάδα γνωρίζουμε την κατάσταση, δεν είναι εύκολο να τα αποκτήσεις. Σωστά, ίσως σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη την Ελλάδα. Οπότε αποφάσισα να έρθω στο Κύπρο, είχα μια καλή πρόταση από τον Κεραυνό και ουσιαστικά
αποφάσισα να μείνω στην Κύπρο λόγω και αυτής της πρότασης. Τώρα μιλούμε για τη σεζόν 2018-19, έτσι, σωστά. Ναι, ναι. Ξεκίνησε με Κεραυνό, επήγες δανεικός στην Ομόνια. Γιατί έσαι στο κάτω στον Κεραυνό, τι συνέβη? Εντάξει, γνώριζα από την αρχή ότι είναι δύσκολο να ανταπεξέλθω. Μια μεγάλη ομάδα. Και παράλληλα, η αλήθεια είναι ότι δούλευα κιόλας. Όσον ήμουν στον Κεραυνό, σε μια δουλειά, κουραζόμουν αρκετές ώρες. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να προσφέρω στην ομάδα και στον εαυτό μου αυτά που μπορούσα. Οπότε έπρεπε κάτι να αλλάξω. Ναι. Πήγες Ομόνια, έφυγες, ξανήρθες Ομόνια. Η πρώτη σου εμπειρία από την Ομόνια, πώς ήταν γενικά? Να σε ρωτήσω μια άλλη ερώτηση για να βάλουμε σε μια σειρά. Μικρός εσύ τι ομάδα υποστήριζες? Αν ήταν από όλη με τα πατήσεις ότι παίζεις την Ομόνια. Θα φανεί παράξενο, αλλά πραγματικά δεν υποστήριζα καμιά ομάδα. Είσαι πασκετικός αλημητήτης γι' αυτό. Όλη η οικογένειά μου είναι Ομονιάτες, ναι. Αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ να υποστηρίξω κάποια ομάδα. Εν ήσουν από ελ όμως. Είδε ότι παίζεις την Ομόνια, σημαντικό. Ξέρεις, δεν παίζεις δύο πατήσεις τα πράγματα. Έχω δουλέψει όμως. Θα μου μόνο ειδείς. Ναι, ναι. Έφυγες που την Ομόνια πριν δύο σεζόν, πήγες στον Αχιλέα. Το να πάει στη δεύτερη κατηγορία θεωρείς ήταν καλή ιδέα, όπως ήρθαν τα πράγματα στη συνέχεια που έπαιξες στον Αχιλέα πέρσι? Νομίζω το καλύτερο που μου συνέβη και στη δεύτερη κατηγορία ήταν ότι ξανάρχισα να αγαπώ το άθλημα. Ναι. Γιατί την προηγούμενη χρονιά κάπου το είχα χάσει αυτό. Γι' αυτό και δεν είχα όρεξη να δουλέψω στο γήπεδο. Οπότε παίζοντας ξανά και νιώθοντας έτσι ευτυχισμένος μέσα στο γήπεδο, να σου το πω απλά, αποφάσισα ότι ήθελα κάτι παραπάνω. Οπότε δούλεψα τη χρονιά μου στον Αχιλέα και με τα παιδιά εκεί. Με προπονητή, ποιος ήταν στον Αχιλέα τότε? Ο Τσανκαρίδης. Ο Τσανκαρίδης, ο οποίος που ήταν Αγιοδομέτιο, ήξερες τον χρόνια φαντάζομαι. Και πώς ήταν να είσαι να έρχεσαι από μια μπασκετική περιοχή όπως είναι ο Αγιοδομέτιο σε μια εξίσου μπασκετική περιοχή όπως το Γαϊμακλή, όπου σέβονται το μπάσκετ? Πώς ήταν η εμπειρία σου στον Αχιλέα? Η αλήθεια είναι ότι θυμούμαι πριν από κάθε προπόνηση να μπαίνω στο γήπεδο και να υπάρχει άλλο τμήμα ακαδημιών να κάνει είτε μπάσκετ είτε γιατί γενικά τέλος πάντων ασχολούνται με τον αθλητισμό. Ναι. Κάτι που δεν το συναντάς πλέον εύκολα στα γήπεδα. Δηλαδή στην Ομόνια, ας πούμε, πάμε στο γήπεδο, ένεση κάποιον πριν, κάποιον μετά. Που ήταν τα τρίτα, τα δεύτερα, το γυναικείο, μετά το ανδρικό, που ήταν όλοι ένα στη διαμέρα στο γήπεδο ή όλες οι άλλες μαζί, σωστά? Ναι, πλέον δεν υπάρχει. Ενώ στο Αχιλέα υπήρχε το πράγμα. Στο Αχιλέα, όσο μπορούν, κρατούν το. Δηλαδή, βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από γονείς και από προπονητές. Ναι. Να ασχοληθούν με αυτό. Και χάσετε το πρωτάθλημα, διότι διακόπηκε το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ήταν το απαραίτητο. Εντάξει, νομίζω αυτό που έλεγα και στους συμπαίκτες μου, αυτό ήταν το τελευταίο νομίζω που πρέπει να μας απασχολεί. Γενικά για όλες τις κατηγορίες. Δηλαδή, επειδή τότε ήμουν προπονητής και σε παιδικών, με ρωτούσα για τώρα τι θα γίνει με το πρωτάθλημα, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Νομίζω, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να σε απασχολεί είναι το πρωτάθλημα. Ποιος θα είναι πρωταθλητής στο τέλος της χρονιάς. Ναι. Πάμε λίγο στο κεφάλαιο Ομόνια που θέλω να κάνουμε δύο-τρεις ερωτήσεις για τούτο. Διότι φέτος επέστρεψες στην πρώτη κατηγορία, ήρθες που η δεύτερη. Θα μπορούσε κάποιος να σε υποτιμήσει ή να μέσα σε λάβει υπόψη. Όμως ήρθες, έγινες βασικός στην Ομόνια. Είχες καλές εμφανίσεις. Ακόμα και σε παιχνίδια που μπορεί να είχες σκοράρει ψηλά νούμερα, ίσως σημαντική συνεισφορά στην άμυνα, στην οργάνωση, στην δημιουργία, ακόμα και έτσι που είσαι χάθη σε κάποια παιχνίδια και δίαζε ένα κλίμα στην ομάδα, βοηθούσες πάρα πολύ. Πώς ήταν για σένα η χρονιά τούτη, γενικά πώς συνέζησες τη χρονιά, διότι μια χρονιά που η Ομόνια στο τέλος της ημέρας πήγαινε πάρα πολύ καλά, μπήκε εξάδα και χάσες την παράταση στον κύπελλο, στον προημιτελικό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν μια περίεργη χρονιά και πάλι λόγω κορονοϊού. Δηλαδή είχαμε τη διακοπή δύο εβδομάδων. Μην ξεχνάς που κόλλησε όλη η ομάδα. Ναι, βέβαια. Γέννησε από εδώ. Κολλήσει. Ναι. Άρα είσαι αντισώματα, είσαι safe τώρα. Είχα αντισώματα, ναι. Εσύ είσαι safe. Εγώ δεν είμαι καθόλου, διότι και εσύ και ο Ανδρέας που έχουμε τις κάμερες, εσύ ήταν αντισώματα. Ναι. Οπότε είχαμε βγει εκτός ρυθμού αυτές τις δύο εβδομάδες και μάλιστα σε έναν κρίσιμο σημείο του πρωταθλήματος. Αλλά γενικά η χρονιά ξεκίνησε. Έφερε το δηλαδή από την αρχή ότι
θα γίνει τον κάτι καλό. Δουλεύαμε σωστά, ναι. Ακόμα και αν τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που θέλαμε να σπούμε. Στην πρώτη αγωνιστική, mm-hmm. χάσαμε εύκολα μες στο παραλίμ. Ναι. Όπως πιστεύω, γνωρίζαμε όλοι ότι κάποια στιγμή θα παίζουμε αυτό, αυτό που θέλουμε. Το μπάσκετ που θέλουμε. Coach Κουγούρης, πώς είναι ως coach? Προσωπική μου γνώμη. Μ' αρέσει αρκετά ο τρόπος που δουλεύει. Οργανωμένα, μεθοδικά. Και είναι ένας προπονητής που εφαρμόζει αρκετά τακτική την ώρα του παιχνιδιού. Που θεωρώ ότι πιστεύω ότι αρέσει και ταιριάζει σε παίχτες που θέλουν να... που τους αρέσει η τακτική, τέλος πάντων. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος, θα νομίζεις, για την Ομόνια με βάση το ρόστερ που έχει η Ομόνια, που είναι νεαρά παιδιά, Κύπροι. Θεωρείς ότι βοηθά πολλά την Ομόνια η παρουσία του εκεί? Πιστεύω πως ναι, κερδίζουν αρκετά πράγματα. Mm-hmm. Καταλαβαίνουν πως πρέπει να δουλεύουν, να έχουν τη σωστή νοοτροπία, γιατί ειδικά στους πιο μικρούς το σημαντικότερο είναι η νοοτροπία. Δηλαδή να κρατήσουν, τέλος πάντων. Και μεταφέρει την νοοτροπία. Είναι δηλαδή σε αυτόν τον τομέα, λες ότι είναι, πάει καλά. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει προπόνηση που σήμερα δεν έχουμε όρεξη να κάνουμε μια ώρα να φύγουμε. Mm-hmm. Okay. Που το έχω συναντήσει σε αρκετούς προπονητές, έτσι. Τι θα μπορούσε να κάνει περισσότερο φέτος η Ομόνια, κάτι νομίζω, ή θεωρείς ότι στο βαθμό μπορούσε να πάτε πίετε, δηλαδή εξάδα και παρολίων προκλήσεις του Final Four? Θεωρώ ότι από θέμα νικών θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να μπούμε τετράδα. Ναι. Εντάξει, είχαμε κάποια μάτια τα οποία κρίθηκαν είτε στην παράταση, είτε σε ένα σουτ, είτε τέλος πάντων mm-hmm. τα οποία χάθηκαν. Αλλά αυτό είναι το μπάσκετ. Κάποια mm-hmm. παιχνίδια τα κερδίζεις, κάποια τα χάνεις. Mm-hmm. Και στο κύπελλο με την ΑΕΚ, ένα σουτ. Εντάξει, εκεί είναι λεπτές ισορροπίες. Ναι. Του χρόνου που είναι να παίζεις? Ακόμα δεν ξέρω. Θέλεις να παίξεις στη Ομόνια, θέλεις να μείνεις? Ναι. Θέλεις να ήδη σήμερα μιλούσα με τον Κυριάκο, mm-hmm. Το εξέφρασα ότι θέλω να μείνω, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις βέβαια. Οι οποίες τι είναι, αν επιτρέπετε? Αρκετά πράγματα. Μπορούμε να κόψουμε. Μπορεί να το κόψουμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα τα κόψουμε, αλλά αφήνω σε να έχει το. Εντάξει, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Κοίτα, ναι, η επόμενη ερώτηση, ο λόγος που ρωτώ, ήθελα να μάθω τι πρέπει να κάνει του χρόνου η Ομόνια για να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Διότι η Ομόνια μπορεί στον μπάσκετ να είναι. Να μην είναι ανάλογη με το βόλεϊ ή το ποδόσφαιρο ή το φούτσαλο που η Ομόνια υπερέχει. Και λόγω του μεγέθου που έχει η Ομόνια ως κλαμπ, ίσως θα έπρεπε το πράγμα να αλλάξει στο μπάσκετ. Έτσι, δηλαδή, με ένα μόνο τελικό κυπέλλο στην ιστορία της το 2003, η Ομόνια έχει πράγματα να κάνει. Έτσι. Εσείς πώς το βλέπεις εσύ που είσαι μέσα στην ομάδα? Προφανώς, αλλά εγώ είμαι στην ομάδα σαν παίχτης. Δεν γνωρίζω ότι γίνεται στο συμβούλιο ή οπουδήποτε αλλού. Σίγουρα, οι παίχτες όμως τι σίγουρα, θέλετε από την Ομόνια του χρόνου? Νομίζω ότι και οι παίχτες και οι προπονητές θέλουν μια πιο ανταγωνιστική ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι κάτι που θα πείσει κάποιον παίχτη είτε να μείνει είτε κάποιον προπονητή. Και θεωρώ ότι θα γίνει τέλος πάντων σταδιακά στην Ομόνια αυτό. Το μέλλον σου πώς το βλέπεις? Ανάφερες αρκετές φορές ότι κάνεις και προπονητική. Ξέρω ότι ασχολείσαι με την προπονητική. Εσύ πώς το βλέπεις το μέλλον σου στον χώρο του μπάσκετ? Εντάξει, κακά τα ψέματα, μετά από κάποια χρόνια σαν παίχτης σταματάς. Δεν μπορεί το σώμα σου να ακολουθήσει. Και να έρθεις στους blue cuts, είπαμε, αλλά μετά να είσαι προπονητής κάπου, το θέλεις να κάνεις? Ναι, θέλω να ασχοληθώ, δηλαδή να μείνω στο χώρο, να ασχοληθώ με την προπονητική μου, αρέσει πάρα πολύ. Τώρα προς το παρόν ασχολούμαι με τις αναπτυξιακές ηλικίες. Δεν ξέρω στο μέλλον αν θα αλλάξει. Τι προτιμάς, αναπτυξιακές ηλικίες ή προτιμάς να είσαι σε αντρική ομάδα? Σίγουρα αναπτυξιακές ηλικίες για τώρα. Και ίσως πιο μετά, δεν ξέρω, αν αλλάξει κάτι. Okay. Γιατί όχι και σαν νιώθεις, είσαι 30 χρονών. Ενώ καμιά φορά στην Κύπρο τους αθλητές καθυστερούμε να τους θεωρήσουμε. Ακόμα θεωρούμε τους ταλέντα στα 23-24. Εσύ νιώθεις ότι αργήσαμε να σε ανακαλύψουμε ως οικοδόμημα του μπάσκετ? Κοιτάξτε, όταν ήμουν 18 και 19. Σε βλέπαμε να παίζεις στο Μακεδονικό. Αυτό είναι ένα αρνητικό που έχει η Κύπρος, νομίζω. Όταν ήμουν 18 και 19 χρονών, δύο χρονιές,
Με είχαν καλέσει στην εθνική ανδρών. Mm-hmm. Μετά για κάποιο λόγο σταμάτησα να μεγαλούν. Ο λόγος πιστεύω ότι είναι αυτός που είπες, δηλαδή το ότι ήμουν στο εξωτερικό. Ναι, και σε έβλεπαν, ίσως σε μια μεγάλη ομάδα, ίσως στην τρίγα. Ναι, αυτό. Εντάξει, πλέον προφανώς δεν θεωρούμε ταλέντο, ναι. 30 χρόνων. Αλλά νομίζω στην Κύπρο κάνουμε το λάθος να θεωρούμε ότι ένας είναι νεαρός ή ανερχόμενο ταλέντο στα 25 του, στα 26 του. Mm. Ενώ σε άλλες χώρες στα 18-19 mm. παίζουν ήδη στις ομάδες τους και μάλιστα έχουν πρωταγωνιστικούς ρόλους. Άρα σε ξαναρωτήσω αν το πράγμα νιώθεις ότι αργήσαμε να σε ανακαλύψουμε στην Κύπρο. Ίσως να φταίω κι εγώ. Γιατί το, το λες τούτο. Τι θα μπορούσε να κάνεις διαφορετικό. Εντάξει, ίσως αν ερχόμουν πιο νωρίς στην Κύπρο, να έπαιζα κάποια χρόνια περισσότερα, σιγά-σιγά νομίζω... Mm. Με την εθνική ομάδα πώς το βλέπεις? Μιλάς με τον coach Γαβρίλ, είσαι σε επαφή μαζί τους? Διότι προσωπικά εγώ ξέρω ότι σε παρακολουθεί ο coach Γαβρίλ. Ειδικά μετά τη φετινή σεζόν που έδειξες ότι μπορείς να βάλεις αρκετά λεπτά πάνω σου και να σταθήσεις άξια. Πλέον το είδαμε στην πράξη. Θεωρείς ότι ήρθε η ώρα να κληθεί στην εθνική ομάδα? Εντάξει, σίγουρα. Είναι, νομίζω, η εθνική ομάδα κάτι που πρέπει να θέλει ο κάθε παίχτης. Mm-hmm. Να παίξει για τη σημεία της χώρας του. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θα κληθώ ή όχι, μπορώ να καταλάβω, μπορώ να σκεφτώ μάλλον λόγους και για να κληθώ στην εθνική και για να μην κληθώ στην εθνική. Και τέλος πάντων να το δικαιολογήσω τουλάχιστον για τον εαυτό μου. Θέλω να το πούμε λίγο τούτο. Εσύ θέλεις να παίξεις προφανώς στην εθνική. Προφανώς. Γιατί να μην κληθείς στην εθνική τότε? Αυτές είναι αποφάσεις που παίρνει ένας προμονητής. Είναι θέμα του coach. Αν θεωρούμε ότι. Εσύ δουλεύεις όμως. Εσύ δουλεύεις και θα συνεχίσεις να δουλεύεις για να κληθείς, σωστά? Νομίζω πως ναι. Δηλαδή, αν αυτό είναι. Εντάξει, δεν προμονούμε μόνο με αυτόν τον σκοπό και αν δεν τον πετύχω. Ναι. Δεν πέτυχα τίποτα, αλλά σίγουρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου υπάρχει και αυτός ο στόχος. Okay. Πριν σε ρωτήσω λίγο για τα επόμενα βήματα σου τα λοιπά, ήθελα να σταθώ λίγο στο αρχικό στο κεφάλαιο, την Ενάδα Ιουδομετίου, που είναι η ομάδα που ξεκίνησες, η ομάδα που τώρα είναι στη δεύτερη κατηγορία μαζί με το Αχιλλέα. Όσα είδε με τίτης, εσύ θεωρείς ότι η ΕΝΑΔ ανήκει στην πρώτη κατηγορία και τι πρέπει να κάνει για να επιστρέψει εκεί? Δύσκολη ερώτηση, να σου πω την αλήθεια. Καταλαβαίνω γιατί είναι δύσκολη. Ναι, είναι ένα θέμα συζήτησης που έχουμε δει. Θεωρώ ότι όσες ομάδες βρίσκονται εκεί που βρίσκονται για κάποιους λόγους. Δηλαδή, είτε είναι οικονομική, είτε... παιχτική, είτε του συμβουλίου, τέλος πάντων, είναι εκεί για κάποιο λόγο. Κακά τα ψέματα, στην Κύπρο, μια ομάδα που είναι δεύτερη κατηγορία, αν θέλει να ανεβεί στην πρώτη κατηγορία, μπορεί πολύ, πολύ εύκολα να ανεβεί. Βάζοντας κάποια λεφτά, φέρνοντας κάποιους παίχτες, σε ένα χρόνο ανεβαίνεις. Βλέπουμε να μην γίνεται κάτι τέτοιο, οπότε ίσως να μην θέλουν οι ομάδες. Ο Αχιλλέας, γιατί δεν ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία? Για το ίδιο λόγο, νομίζεις? Οικονομικό. Πιστεύω οικονομικό. Κακά τα ψέματα είναι κάτι που είναι το κυρίαρχο. Ναι. Σε όλους τους χώρους, όχι μόνο στον μπάσκετ στην Κύπρο. Νομίζω είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτονται οι διοικήσεις πριν αποφασίσουν αν θα ανεβούν ή όχι. Okay. Λίγο για την οικογένεια σου θέλω να σταθώ, διότι ξέρουμε σε σένα, ξέρουμε την αδερφή σου πλέον, την Ελένα την Πυλακούτα, η οποία είναι στην Όμαχα στην Αμερική. Θύμισε μου λίγο ποια είναι η ηλικία της αδερφής σου, πόσα χρόνια έχετε διαφορά? Είναι το 2000 για το 2000, οκ. Okay. Άρα είναι 9 χρόνια η διαφορά, μεγάλη διαφορά. Έτσι. Έχει τα άλλα αδερφικά πρώτα απ' όλα, είσαστε οι δύο σας. Και ένα αδερφό. Ο οποίος είναι. Ένα χρόνο μικρότερος. Μικρότερος από εσένα. Okay. Ο οποίος παίζει μπάσκετ. Όχι. Αυτός ασχολείται περισσότερο με το ποδόσφαιρο, αλλά πιο μέχρι τα 18-19. Πόσο είσαι ο αδερφός σου? Ρωτώ διότι η Ελένα ψηλή και εσύ είσαι ψηλός. Έτσι είναι όμως έχασε. Κλέψε το 100% εσείς. Ακριβώς. Ήταν αθλητές οι γονείς σας και έχετε δύο παίχτες επίπεδο εθνικής ομάδας στην οικογένεια? Πώς έτυχε τούτο? Όχι, δεν ήταν αθλητές. Οι γονείς σου έπαιξαν κάπου, έκαναν αθλητισμό? Ο πατέρας μου, από ό,τι ξέρω, ασχολείται γενικά με στίβο, με τρέξιμο, αλλά όχι σε επαγγελματικό επίπεδο. Okay. Για να πω ότι έπαιξε ρόλο.
Ναι, άρα η οικογένεια σας ήταν, ας πούμε, αθλητική οικογένεια που... Μα νομίζω φαίνεται ότι δεν είμαστε αθλητική οικογένεια, αλλά παίζουμε με άλλα, ναι, με άλλα χαρίσματα που έχουμε. Τα οποία, πέμπουν έτσι τα χαρίσματα, ποια είναι. Κάνε μου λίγο αυτό, προβλήτω αυτούς. Θεωρώ το μυαλό, δηλαδή το να διαβάσεις το παιχνίδι, να δεις τι γίνεται, να καταλάβεις γιατί γίνεται, ναι, που βοηθά αρκετά. Εντάξει, τώρα άμα με δεις να παίζω δεν θα πεις να είναι ένας αθλητικός παίχτης. Νομίζω το πάθος που έχουμε, ναι, και το πείσμα να γινόμαστε καλύτεροι, νομίζω. Η αδερφή σου παρακολουθείς την παίζει μπάσκετ στην Αμερική. Η αλήθεια είναι ώρας. Αρκετά και κάποια παιχνίδια μπορώ να σου πω ξυπνούσα και τα έβλεπα. Ναι. Εντάξει, οι γονείς μου φανατικοί οπαδοί. Εσένα βλέπα σε φανατικό ή μόνο. Εγώ τους απαγόρευα να έρχονται στο γήπεδο. Okay. Για ποιο λόγο. Όταν ήμουν μικρός, εντάξει, ένιωθα περισσότερο άγχος, αλλά όταν ήξερα ότι είναι κάποιος στην κερκίδα μου. Η αδερφή σου ήθελε στο γήπεδο. Νομίζω δεν είχε επιλογή. Σωστά. Σκέφτηκαν το γιο, δηλαδή η ναι, ναι, πόλη θα μας γελάσει. Η Έλενα μέχρι πού μπορεί να πάει μπασκετικά? Είναι απλά να το πούμε ότι είναι η center η βασική της εθνικής γυναικών. Με την ΕΝΑΔ έκαμε τρομερές χρονιές. Επί Μυραλά η ΕΝΑΔ πήρε τελικούς κυπέλλου πρωταθλήματος. Τώρα είναι στην Αμερική. Μέχρι πού μπορεί να πάει η Έλενα? Νομίζω όσο δουλεύει και αγαπάει αυτό που κάνει, δεν υπάρχει ταβάνι για τον καθένα μας, όχι μόνο για την αδερφή. Είπες σου τι θέλει να κάνει η ίδια, τι θέλει να πετύχει. Το που θέλει να παίξει. Ναι, μέχρι που θέλει να πάει μπασκετικά. Δεν μου έχει πει, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι και αυτή στοχεύει όσο πιο ψηλά μπορεί. Δηλαδή, να σου πω το WNBA, αν θα μπορούσε, προφανώς θα πήγαινε. Ναι. Αλλά σκληρή δουλειά και πείσμα. Mm-hmm. Νομίζω okay, τα έχει αυτά, οπότε θα... Ποιο ήταν το μεγαλύτερο χαμένο ταλέντο που γνωστό σου στην Κύπρο που θεωρείς ότι ήταν ο πιο ταλαντούχος και στο τέλος είναι γίνει και καθώς φεριστής ή είναι κάμε κάτι αξιοσημείωτο? Μεγαλύτερο χαμένο ταλέντο... Κοίταξε, νομίζω αν ήταν τόσο μεγάλο ταλέντο δεν θα είχαν. Οπότε έναν ταλέντο, αν δεν είχε όρεξη να δουλέψει, ας πούμε. Χαμένο ταλέντο, να το γυρίσω λίγο ρίση για να μην παρεξηγηθεί ή να μην πεις το όνομα του. Προσπαθώ να σκεφτώ. Κάποιο που ξεχώριζε έτσι μικρός μπασκετικά ή που τον έζησες μετά τα επόμενα χρόνια και έκαμε σου πραγματικά εντύπωση. Διότι ρωτώ, γιατί η φουρνιά σου ήταν πάρα πολύ καλή η εθνική νέων και παιδών. Ήταν καλή φουρνιά εκείνη. Δύσκολη ερώτηση. Πάμε στην επόμενη αν θέλεις. Δικαιούσα να σπάσεις. Να σου πω γιατί. Νομίζω ότι αυτοί που τέλος πάντων σταματούν να ασχολούνται ή δεν τους βλέπω πλέον στα γήπεδα, θεωρώ ότι... Εντάξει, άλλαξαν πορεία στη ζωή. Τέλος πάντων, δεν ήθελαν να ασχοληθούν και τόσο με το άθλημα. Οπότε το ταλέντο δεν μου λέει κάτι, ειδικά στην Κύπρο, που νομίζω αν έχεις κάποια αθλητικά προσόντα, μπορεί να θεωρηθείς σε οποιοδήποτε άθλημα ταλέντο. Σωστό. Ναι. Το μπάσκετ γενικά, επειδή θέλεις να γίνεις προπονητής, άρα εγώ φαντάζομαι ότι βλέπεις μπάσκετ γενικά. Αρέσκει σου να βλέπεις μπάσκετ. Πρώτα απ' όλα, τι βλέπεις από μπάσκετ, τι σου αρέσκει, τι είδους μπάσκετ θέλεις να βλέπεις. Ανάλογα με την απάντηση, σου κάνω την follow-up ερώτηση. Τι βλέπεις? Παρακολουθώ αρκετό NBA, μπορώ να σου πω. Okay. Εντάξει, αν όχι live τους αγώνες, που είναι Σαββατοκυριακά συνήθως νωρίς. Ναι. Κάποια highlights, κάποια... Γιατί σου αρέσει το NBA ή η Ευρωλίγα, ας πούμε? Υπάρχει κάποιος λόγος ή απλά... Μου αρέσει και η Ευρωλίγα, αλλά συνήθως η Ευρωλίγα είναι ώρες που... είτε θα γυρίσω σπίτι μετά από τη δουλειά, θα φάω, ή μετά από την προπόνηση, θα φάω, θα πάω για ύπνο. Ναι. Ενώ το NBA, ας πούμε, είναι Σαββατοκυριακά συνήθως, που σου είπα ότι είναι νωρίς, και αν δεν έχω αγώνες. Αλλά μου αρέσει αρκετά Α1 να παρακολουθώ όσο μπορώ πάλι. Έπαιξες σε γήπεδο Α1 όταν ήσουν στην Ελλάδα, σε κανένα αγώνα κυπέλλου? Έπαιξα φιλικό με τον Άρη. Με τον Άρη. Ναι. Πώς ήταν στο Αλεξάνδριο? Ναι. Ήταν ωραία εμπειρία. Εντάξει, μπαίνεις μέσα στο γήπεδο. Είχα πάει και σαν οπαδός, τέλος πάντων, να δω έναν αγώνα. Νομίζω νιώθεις έτσι
για λίγο παίχτης α1. Έστω και φιλικό, ας πούμε, όταν παίζεις νιώθεις, είσαι μες στο γήπεδο, νιώθεις ωραία. Τι ήταν, τι είναι αυτό που σε τραβά από την α1, τι βλέπεις γενικά, ή ποια ομάδα υποστηρίζεις στην Ελλάδα? Μ' αρέσει περισσότερο η α1, τέλος πάντων, αν μπορεί να χωριστεί από το NBA, λόγω αυτού που σου είπα, της τακτικής που μένει μέσα. Okay. Δηλαδή, εντάξει, δεν βλέπω έναν αγώνα για να δω το σκορ, για να δω ποιος θα κερδίσει. Βλέπω λίγο τι κάνουν οι προπονητές, τέλος πάντων, για να βελτιώσω αυτό με το οποίο ασχολούμαι, την προπονητική. Όταν γίνεις προπονητής, χρησιμοποιήσω τον χρόνο ότι όταν θα γίνεις, πώς θα παίζουν οι ομάδες σου, εσύ πώς θέλεις να παίζουν οι ομάδες σου. Και δεν είναι μορφή προς τον coach τον Κουγούρη, έτσι, δηλαδή εσύ να έχεις τη δική σου τη φιλοσοφία προπονητικά όταν γίνεις με το καλό. Πώς θα είναι η ομάδα του coach Πυλακούτα? Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Είναι αρκετά νωρίς. Αλλά νομίζω ότι ο καλός προπονητής προσαρμόζεται στους παίχτες που θα έχει και όχι έχει ένα στυλ και αναγκάζει τους παίχτες να φτάσουν σε αυτόν τέλος πάντων. Το μπάσκετ γενικά, εσένα, αν σου ζητήσω να μου περιγράψεις σε λίγα λόγια πώς θέλεις να είναι το μπάσκετ που παίζεις ή παρακολουθείς. Διότι η Α1 με το NBA έχουν τεράστια διαφορά στο στυλ. Ποιο είναι πιο κοντά σε σένα? Νομίζω αυτό που προσελκύει τον κόσμο είναι το θέαμα. Ναι. Αυτό που θα προσέλκει είναι εμένα όμως στον αγώνα θα ήταν η τακτική. Δηλαδή για να πάω να δω έναν αγώνα. Ναι. Οπότε άρα κάτι ενδιάμεσο. Για το top 10, αλλά να δεις Α1 για να προσθέσεις. Για να δω όλον τον αγώνα στην Α1. Στο NBA να κάτσω να δω τα highlights, δεν με ενοχλεί. Στο γήπεδο, εσύ τι θέλεις να δίνεις στην ομάδα σου από μπασκετικής πλευράς, ως παίχτης, πώς θέλεις να βοηθάς την ομάδα σου, ποιο στυλ παιχνιδιού, με ποιο τρόπο? Εντάξει, νομίζω περισσότερο σε θέματα τακτικής, δηλαδή έτσι μιλώ αρκετά με τους συμπαίχτες μου σε κάποια πράγματα, σε κάποιες φάσεις, μιλώ αρκετά με τον προπονητή την ώρα του αγώνα για κάποια πράγματα που αλλάζω. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι προσαρμογών. Δηλαδή, μπορεί όλη την εβδομάδα να δουλεύεις κάτι, να πας στον αγώνα να μην βγαίνει και να πρέπει να το αλλάξεις εκείνη τη στιγμή. Νιώθεις ότι είναι λίγα τα άτομα που μπορούν να βλέπουν τον μπάσκετ με τον τρόπο που το περιγράφεις? Δηλαδή, να μπορούν να προσαρμόζονται όλα τον αγώνα ή να βλέπουν το παιχνίδι πίσω από το παιχνίδι? Θεωρώ ότι είναι κάτι που μπορείς να αποκτήσεις με την εμπειρία, δηλαδή όσο παίζεις, αλλά νομίζω πρέπει να το έχεις. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου από πολύ μικρό να σκέφτομαι τα πράγματα μέσα στον αγώνα, ας πούμε. Ναι. Ποιος παίκτης σου άρεσε και εσένα και παρακολούθας το μικρό και είπες θέλω να γίνω σαν εκείνο? Στην Κύπρο ή και στο εξωτερικό, μπορείς να πεις τα δύο. Πάλι θα σου πω για το NBA. Όταν είχα αρχίσει να βλέπω NBA, έπαιζαν τελικούς οι Detroit Pistons με τους Lakers. Το 4 πρέπει να ήταν. Κάπου εκεί. Ναι. Οπότε μου άρεσε ο Billups. Α, ο Chauncey Billups. Ναι. Είχα δει τον Billups, ένα μου τον μπάσκετ το 10. Και νομίζω ότι το στυλ παιχνιδιού του ήταν παρόμοιο. Στρατηγός. Έλεγχε το παιχνίδι. Οργανωτής, ας πούμε. Ναι. Στην Κύπρο, ποιο παίχτη θυμάσαι έτσι μικρό χαρακτηριστικά, είτε στο Άιντε Μέντ ή γενικά να παίζει? Εντάξει, τον είχα μπροστά μου νομίζω, ο Μάριο Αργυρού. Το πάθο του. Το χαρακτηριστικό τρίποντο του που. Και τα διαλυμένα γόνατα ήταν. Μπράβο. Τα δύο πράγματα που το χαρακτηρίζαν. Μπράβο. Ναι. Πέρα από τον Αργυρού, έχει κάποιο άλλο παίχτη που θυμάσαι μεγαλώνοντα που νιώθει ότι πήρε κάτι από το παιχνίδι του? Νομίζω πως όχι. Δηλαδή, μπορεί να έβλεπα, να έπαιρνα και να μην το καταλάβαινα, αλλά ναι. Δεν μου έχει μείνει κάτι στο μυαλό. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι πάλι από πλευράς εμπειρίας, έτσι ήθελα να μας δώσεις τα φώτα σου. Έπαιξες στην Ελλάδα 8 χρόνια. Σε μικρές κατηγορίες, ναι, αλλά σε ομάδες που είχαν παράδοση στο άθλημα. Η Ελλάδα, κακά τα ψέματα, έχει παράδοση στο άθλημα. Βλέπουν το, προσεγγίζουν το σπορ διαφορετικά. Αν μπορούσες να φέρεις ένα πράγμα που κάνουν στην Ελλάδα
Να το φέρεις στο Κυπριακό μπάσκετ για να ανεβούμε εμείς επίπεδο, τι θα ήταν? Νομίζω πάει μαζί ο αριθμός των ομάδων, που ήταν τόσο μεγάλος. Θυμούμε ότι κάθε εβδομάδα, κάθε Πέμπτη, εμείς κάναμε φιλικό και παίζαμε Κυριακή αγώνα. Mm-hmm. Δηλαδή είχαμε κάθε εβδομάδα δύο αγώνες. Ναι. Ναι, μένω ένας φιλικό, το ένα φιλικό, αλλά ο άλλος είναι αγώνας. Νομίζω οι αγώνες είναι αυτοί που δίνουν χρόνο συμμετοχής, τέλος πάντων, στους παίχτες σε διαφορετικές συνθήκες. Όσον, όπως και να το κάνεις, την προπόνηση είναι διαφορετική προπόνηση από το φιλικό. Στο φιλικό θα συναντήσεις απέναντι σου πέντε άγνωστους. Πρέπει να καταλάβεις γρήγορα τι στοιχεία έχει ο καθένας, πώς να τον αντιμετωπίσεις. Κάποια συστήματα τέλος πάντων που δεν τα γνωρίζεις. Τώρα στην προπόνηση δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Οπότε θα έφερνα αυτό. Δηλαδή, παραπάνω τριβή με το γήπεδο για τους παίχτες δηλαδή. Περισσότεροι αγώνες. Περισσότεροι αγώνες, ναι. Ναι. Είναι αλήθεια ότι στερούμε στον τον τομέα. Μικρή σεζόν μας, λίγα τα παιχνίδια. Λίγες οι ομάδες για να κάνεις φιλικά. Σωστά. Τους έχεις αντίπαλους στο πρωτάθλημα, δεν μπορείς να κάνεις φιλικά. Λογικό. Ναι. Ενώ στην Γάμα Εθνική παίζατε, νομίζω ήταν διάφορες οι κατηγορίες. Ήταν ομίλοι. Ναι. Okay. Θα σε ρωτήσω λίγο για το Κυπριακό μπάσκετ γενικά. Είσαι πολλά χρόνια στο άθλημα. Όταν ήσουν Ελλάδα, φαντάζομαι, έβλεπες. Πώς το βλέπεις τον μπάσκετ στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια? Έχει βελτιωθεί, πάμε μπροστά ή πάμε μπροστά πίσω? Νομίζω ότι βελτιώνεται και μαζί του βελτιώνονται και οι Κύπροι παίχτες, που νομίζω αυτό είναι στο τέλος το Κυπριακό μπάσκετ. Δηλαδή, στο εξωτερικό το Κυπριακό μπάσκετ θα φαίνεται μόνο μέσω της εθνικής. Αν η εθνική μας δεν είναι καλή, τι να κάνεις το καλό επίπεδο στο μπάσκετ? Οπότε νομίζω τα τελευταία χρόνια γίνονται βήματα πρόοδου. Απλά δεν ξέρω, ελπίζω να συνεχίσουν να γίνονται. Τι πρέπει είμαστε να συνεχίσουμε στην Κύπρο, να κάνουμε? Okay, τούτο που είπες με τα παραπάνω ομάδες και αγώνες. Ναι, είμαστε Κύπρος, είμαστε μικρή χώρα, άρα ίσως να μην είναι τόσο εφικτό τούτο. Τι θεωρείς ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε για να κάνουμε βήματα μπροστά ως άθλημα? Σίγουρα να γίνει πιο επαγγελματικό το άθλημα, δηλαδή ο παίχτης και οικονομικά να παίρνει αυτά που πρέπει τέλος πάντων, για να μπορεί να δώσει ώρες στο γήπεδο. Γιατί αν εγώ σαν παίχτης παίρνω, ξέρω εγώ, ένα χαμηλό μισθό, σημαίνει ότι πρέπει για να ζήσω να κάνω και μια άλλη δουλειά. Ναι. Που σημαίνει δεν θα μπορώ να κάνω, ας πούμε, διπλή προπονήση. Σου λέω ένα απλό παράδειγμα, δεν θα μπορώ να κάνω διπλές προπονήσεις κάθε μέρα. Αν εγώ κάνω μία προπονήση την ημέρα και ο χι ξένος που έρθει, που είναι η δουλειά του, κάνει δύο και τρεις προπονήσεις, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να ανταγωνιστείς. Οπότε το να γίνει πιο επαγγελματικό το άθλημα μας, νομίζω είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε. Να μείνω λίγο στο θέμα του μέλλοντος. Βλέπεις καθόλου τα μικρά παιδιά που έρχονται, διότι είσαι του αναπτυξιακού μπάσκετ, έτσι? Άρα βλέπεις λίγο να έχουμε ταλέντο να έρχεται? Δεν μιλώ μόνο για Φίλιππο Τίνκα, για παράδειγμα, ή τα παιδιά που πήρα χρόνο συμμετοχής φέτος, αλλά και πίσω από εκείνους, πιο μικρές ηλικίες. Βλέπεις να έχουμε μέλλον στο μπάσκετ? Δυστυχώς, λόγω του κορονοϊού και τώρα με αυτούς τους μήνες τέλος πάντων που κάθονται σπίτι τα παιδιά, πιστεύω ότι όσο να πέσει όξο και να ακούγεται, δεν έρχεται κάτι καλό τα επόμενα χρόνια από πιο μικρές ηλικίες. Δηλαδή, ναι, εδώ κάθονται το καλοκαίρι, επιστρέφουν πίσω μετά από το καλοκαίρι και βλέπεις ξανά από την αρχή. Mm-hmm. Πόσο μάλλον να κάθονται τώρα, ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Βλέπεις τον το πράγμα από τη στιγμή που δουλεύεις σε ακαδημίες, σε μικρές ομάδες. Άρα ναι, βλέπεις τον το πράγμα. Ναι. Ήδη βλέπω. Και ακόμα και τώρα με τα μέτρα που κάνουν προπονήσεις, είναι σε γκρουπ. Πιο μικρά γκρουπ σημαίνει λιγότερη ώρα για το παιδί. Είναι δύσκολο. Ναι. Πες μου λίγο, Κωνσταντίνε, με τι ασχολείσαι τώρα? Έτσι, κάνε μας μια κουβέντα. Με τι ασχολείσαι? Πέρα από ότι είσαι καλαθοσφαιριστής της Ομόνοιας, είσαι απόφοιτος γυμναστής. Τι κάνεις στην περίοδο, τι είναι η καθημερινότητά σου, με τι ασχολείσαι? Είμαι προπονητής σε αναπτυξιακές ηλικίες. Σε ποιες? Είμαι στους Peace Players, σε δύο τμήματα, και στο K14 της ΕΘΑΣ. Της ΕΘΑ, οκ. Okay. Και οι μικροί φωνάζουν σε κύριε ή coach? Coach.
κόβησε. Τα κύριε είναι για δασκάλους, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσουμε, κάτι που σε ρώτησα ελεύθερα, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της κουβέντας μας. Μπορεί να είναι οτιδήποτε που θεωρείς ότι θα ήθελες να πεις, είναι ευκαιρία. Δεν μου έρχεται κάτι να σου πω, είναι αλήθεια. Νομίζω καλύψαμε. Νομίζω είπαμε. Κωνσταντίνα, σου ευχηθώ τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Για τη συνέχεια. Και ελπίζουμε με την επόμενη φορά που να σε έχουμε στο podcast. Τώρα είναι το 53ο νομίζω podcast της Ομοσπονδίας. Ελπίζω στο επόμενο που θα σε έχουμε να μιλούμε για μια ακόμα καλύτερη σεζόν που να κάνεις του χρόνου, είτε με την Ομόνια είτε με άλλη ομάδα. Ευχαριστώ πολύ, Μακάρη. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε και σε εσάς.